Το ολίγον σαν στήριγμα. Πολλές φορές το ολίγον χρησιμοποιείται σαν στήριγμα, χάνοντας έτσι την ποσοτική του ενέργεια, δηλαδή την φωνή του, υποκύπτοντας σε άλλους χαρακτήρες ποσότητας, οι οποίοι γράφονται επάνω του. Παραθέτω δύο από τις περιπτώσεις. Άσκηση με το ολίγον σαν στήριγμα. Ρυθμός τετράσιμος. Ξεκινάω. Νι, νι, πα, νι, πα, 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 βου, πα, βου, 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 γα, βου, γα, δι, δι και δι, γα, δι, γα, βου, γα, βου, γα, βου, πα, βου, πα, βου, πα, νι, πα, νι, πα, νι, ζω, νι, νι, πα, νι, ζω, νι, νι. Επαναλαμβάνω. Νι, νι, πα, νι, πα, 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 βου, πα, βου, 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 γα, βου, γα, δι, δι και δι, γα, δι, γα, βου, γα, βου, γα, βου, πα, βου, πα, βου, πα, νι, πα, νι, πα, νι, ζω, νι, νι, πα, νι, ζω, νι, νι. Καλή μελέτη.